κρύβετε! Εσείς το κρύβετε από τον εαυτό σας, όχι εμείς. Άντε να μας, ναι, ξέρει να μιλάς, εξήγησε. Πες το, πες! Φίλε μου, με τρομάζετε! Λέγε. Κόμισα, κόμισα, άλλοτε τα κουρέλια ήταν πιο όμορφα. Ο άνθρωπος τιμούσε και διδαξιάς οτιδήποτε διόρθωνε για να ξαναφορέσει. Να δεις εσύ, κουρέλια που πουλήσα σε μεγάλους υποδραπτικής και υψηλής μόδας. Τώρα πια τα αντικείμενα, το μόνο που αφήνει στους σκουπιδοτενεκέδες είναι τα περιπτώματά τους. Πώς θέλετε να καταλήξετε? Πες τώρα, Κοσυλέκτη, αλλιώς θα το τραγουδήσω. Σε τούτο κόμισμα, σε τούτο. Ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Μα τι ιστορίες είναι αυτές? Σωστή επιδρομή, κόμισμα. Ο κόσμος δεν είναι πια όμορφος, ο κόσμος δεν είναι πια ευτυχής. Ποια επιδρομή, τι παραμύθια είναι αυτά? Εσύ είσαι μέσα σε ένα όνειρο. Αν το πρωί αποφασίσετε πως ο κόσμος είναι ωραίος, τότε τα δυο κολομέρια που έχει για μούνια θηρονό σας γίνονται αμέσως μαγουλά και για φίλημα. Εμείς όμως υστερούμε, δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. 10 χρόνια τώρα παρακολουθούμε αυτό το κατρακύλισμα. Όλο και γίνονται για πιο άσκημοι, όλο και πιο μοχθηροί. Θέλετε να πείτε για αυτούς τους 4 που θέλησαν να πνίξουν το Φαμπρίς? Μακάρι να ήταν μοναχα αυτοί. Μα εδώ πρέπει για σωστή επιδρομή, κόμιση. Άλλοτε. Οι άνθρωποι που συναντούσατε στον δρόμο ήταν σαν και εσάς, δηλαδή εσείς. Πιο καλοντημένοι, πιο βρώμικοι, σπαγκορωμένοι, ανοιχτοχέλιδες, ευχαριστημένοι, οργισμένοι. Αλλά σαν εσάς υπήρχε μια ισότητα. Μα πάνε κάμποσα χρόνια τώρα. Μια μέρα, εκεί που πήγαινα στον δρόμο, μου κόπηκε η ανάσα. Εκεί ανάμεσα στους περαστικούς αντίκρισα έναν άνθρωπο που δεν είχε τίποτα το κοινό με τους άλλους, τους συνηθισμένους ανθρώπους. Περπατούσε δίθεν, άνετα. Με έναν παράξενο τρόπο. Έμοιαζε σαν να είχε σκοτώσει έναν από τους κοινούς ανθρώπους και να του πάρει τη θέση. Και είχε σκοτώσει στα λίγα. Ήταν ο πρώτος. Η επιδρομή άρχιζε. Από τότε δεν περνά η μέρα που να μην εξαφανιστεί ένας από τους παλιούς μου γνώριμους. Και όταν αντικαθιστάει αμέσως ένας από τους καινούριους. Μα τι ζωή άνθρωποι είναι αυτοί? Μια άλλη ράτσα. Θα λέγες πως έχουν διαφορετικά θανάσιμα αμαρτήματα από τα δικά μας. Έχουνε γυναίκες, σαν τις δικές μας, μα πιο φαντακτερές. Λες και αγοράσανε τις κούκλες από τις βιτρίνες μαζί με τα γουναρικά τους και πληρώσανε και κάτι παραπάνω για να τις ζωντανέψουνε. Αυτές είναι οι γυναίκες τους. Και τι κάνουν? Τίποτα. Δεν έχουν επάγγελμα. Άμα συναντώνται ψιθυρίζουν μεταξύ τους και πασάρουν ένας τον άλλον 5 χίλιαρα. Άλλοτε τα τρόφιμα, τα εμπορεύματα, τα θεατρικά έργα. Λες και πλασάρονταν από μόνα τους. Τώρα πια το κρατητή, τα τρόφιμα, το κρασί, το θέαμα. Θα λέει κανένας πως έχουν αποκτήσει έναν ταμπατζή που τα πλασάρει στο πεζοδρόμιο, τα επιβλέπει και δεν κάνει τίποτα απολύτως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που σας λέω. Λοιπόν. Ο κόσμος έπηξε από ταμπατζίδες. Αυτοί διευθύνουν τους πάντες και τα πάντα. Αυτοί καταστρέφουν τα πάντα. Ορίστε οι έμποροι! Δεν σου χαμογελάνε πια, δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον παρά μονάχα για εκείνους. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να προτιμώ τους γνήσιους ταμπατζίδες. Αυτό να τους φύγω το χέρι, κόμισα! Αυτοί στο κάτω-κάτω είναι ρυψοκίνδυνοι. Και είναι και κάτι που το έχουμε δεχτεί. Άλλωστε υπάρχουν γυναίκες που ξετρελαίνομαι για τον ταμπατζί τους. Ενώ αντίθετα το όμως χάρη, αδιαφορεί για το δικό του. Η εποχή των σκλάβων σημαίνει. Εμείς εδώ είμαστε οι τελευταίοι ελεύθεροι άνθρωποι. Και όχι για πολύ. Ο τραγουδιστής θα έχει να κάνει με τον ταβατζή του τραγουδιού και εγώ με τον ταβατζή των σκουπιδωτενεκέδων. Με άλλα λόγια, έρχεται το τέλος.